Και καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα θα κάνουμε το εργαστηριακό φυλάδιο 11. Ναι, συνέχεια του προηγούμενου με τα threads, με τα νήματα. Για το NPS θα γίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο για να δούμε και λίγο το κοιλάδιο. Λοιπόν, πάμε στην άσκηση C1. Λοιπόν, μας λέει να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιεί βήματα για να υπολογιστεί ένα γινόμενο διανυσμάτων με αμοιβαίο αποκλεισμό. Θα κάνω αρχικά μια εισαγωγή στα Mutex. Τα Mutex είναι ουσία μας επιτρέπουν να γράφουμε από διαφορετικά threads σε μια διεύθυνση μνήμης, για παράδειγμα μια μεταβλητή ή ένα πίνακα, χωρίς να μας ανησυχεί αν θα συμπέσει η εγγραφή από δύο ή περισσότερα threads. Εάν κάνουμε εγγραφή λοιπόν σε μια διεύθυνση μνήμης από δύο περισσότερα threads χωρίς τα mutex, θα δημιουργηθεί κάποιο μια συνθήκη erase μεταξύ των threads που θα οδηγήσει μάλλον το πιο πιθανό να οδηγήσει σε κάποιο πρόβλημα. Επομένως, με τα mutex μπορούμε να κλειδώσουμε ουσιαστικά την εγγραφή σε ένα thread τη φορά. Δηλαδή, όταν κάποιο thread θέλει να γράψει σε κάποια μεταβλητή, κλειδώνει αυτή τη μεταβλητή, γράφει και μετά την ξεκλειδώνει για να γράψουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το αρχείο C1. Επειδή βλέπω ότι στη συνέχεια θα χρειαστεί να γίνει παράδοση και ενός make file, θα ήταν νομίζω καλύτερα να ονομάσω το αρχείο main και το αρχείο συνάρτησης, η οποία θα γίνει thread, να το ονομάσω compute. Οπότε θα ξεκινήσω με το δύο αρχείο που θα βρίσκεται η main. Όμως, επειδή κάνουμε χρήση threads, πρέπει να κάνουμε include και τη βιβλιοθήκη ή thread.threads. Συνέχεια, μας λέει ότι χρειαζόμαστε ένα struct και ορισμένα defines, και θα δούμε πάνω στη συνέχεια. Το πρώτο είναι ο αριθμός. Είναι άλλο vector length, δηλαδή το μήκος του διανύσματος.
στη συνέχεια μπορούμε να ορίσουμε το strat μας. Περιέχει το α. Έναν θα περιέχει το άθροισμά τους και το μήκος του διανύμους. Θα το ορίσουμε ως ό,τι ήταν. Στη συνέχεια μας λέει να ορίσουμε τα μητή .str που θα είναι τύπου .data. Επομένως, κάνουμε το ναι, μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Την εκδήλωση μπορούμε να το δηλώσουμε σε ένα. Απλά θέλω να το, έχω σύμφωνα με την εκφώνηση για να μην υπάρξουν απορίες σχετικά με αυτό. Καλύτερα να το έχουμε όπως άσκηση. Λοιπόν, στη συνέχεια μας λέει να ορίσουμε μια μεταβλητή τύπου thread mutex. Η θα είναι το όνομα Mutex Sun. Λοιπόν, ξεχάσαμε να ορίσουμε και τα πίνακα που με την Create θα αποτυχεύουμε τα thread ID. Θα το ονομάσω θα βάλω όσα είναι και λοιπόν, έτσι σκέφτομαι ή μάλλον θα μας ζητηθεί αυτά τα, να χωρίσουμε αυτά τα δύο αρχεία της main δηλαδή και της συνάρτησης ξεχωριστά. Ίσως θα πρέπει να μεταφέρουμε όλες αυτές τις μεταφέρεις σε ένα τρίτο αρχείο, header, το οποίο θα γίνεται include τα δύο αυτά στο main και στο complete. Θα το δούμε βέβαια αυτό στη συνέχεια. Θα προχωρήσω λίγο στην main για να κάνουμε το κυρίως πρόγραμμα. Θα πρέπει να ορίσουμε δείκτες για τους διπλής ακρίβειας πίνακες α και β. Τώρα κάνουμε επειδή αυτά θα είναι πίνακες, θα χρειαστεί συνέχεια να δεσμεύσουμε χώρο μνήμης για να αποθηκεύσουμε. Λοιπόν, να κάνουμε δέσμευση χώρου για τους πίνακες α και β. Κάνουμε λοιπόν δέσμευση, θα χρησιμοποιήσουμε την malloc. Α λοιπόν είναι ίσο με double pointer. Τρόπο που δείξαμε και στο προηγούμενο δεχείριο. Θα κάνουμε malloc μέγεθος, έτσι είναι τα θέτ μας, έχουμε 4 έτσι. Επί το επιμέρους μεγέθη που θα έχουν τα διανύσματα, είναι 100. Και το μέγεθος που θα έχει κάθε πραγματικός διπλής ακρίβειας,
με την size of μπορούμε να πάρουμε το μέγεθος του. Αντίστοιχα για το β, κάνουμε πάλι το ίδιο. Θέλω να αρχιτεκτονίσουμε λοιπόν τους πίνακες α και β από I0 έως το VLAN EPRINAM threads που είναι 400. Οπότε, μέσα λοιπόν σε κάθε βήμα αυτής της επανάληψης πρέπει ο α να έχει τιμή για κάθε πίνακα. Είναι ένα λάθος. Επομένως, επειδή είναι double, καλύτερα να το βάλω 1.0 και το β θα έχει την τιμή 2 την τιμή και το α. Λοιπόν, στη συνέχεια μας λέει να τοποθετήσουμε στο κοινό track, το οποίο είναι global, γιατί το έχουμε ορίσει εκτός της main, παραπάνω τιμές. Τώρα, εκτός της for, που έχουμε κάνει μια αρχιτοποίηση του πίνακα, θα πρέπει να αρχίσουμε. Την τελεία έχουμε πρόσβαση σε ένα μέλος της γενής. Μέλη που έχουμε ορίσει πιο πάνω, είναι για παράδειγμα το length, το οποίο είναι ίσο με τη σταθερά μας. Αντίστοιχα έχουμε το α και το β. Τέλος έχουμε το τελευταίο μέλος που είναι sum, το άθροισμα. Το αρχικά είναι ίσο με 0. Έχουμε φτάσει στο βήμα 5, στο οποίο μας λέει να αρχίσουμε το mutex με τη συνάρτηση pthread mutex init. Το mutex, όπως είπα και πριν, θα μας χρησιμεύσει στο να γράφουμε στην global τομή μας από διαφορετικά threads χωρίς να ανησυχούμε αν θα συμπέσει η εκγραφή πολλών threads ταυτόχρονα. Επομένως, για να κάνουμε αρχιτοποίηση, θα πρέπει να καλέσουμε συνάρτηση pthread. Λοιπόν, η συνάρτηση αυτή είναι δύο παραμέτρους. Από αυτές θα με συνδεθεί μόνο η πρώτη, η οποία είναι ουσιαστικά η διεύθυνση μήνυμας που θα αποτελέσει αποτέλεσμα του mutex. Επομένως, θα πρέπει εμείς να κάνουμε μία μεταβλητική που mutex
να την έχουμε δει πιο πάνω, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε ορίσει εδώ την 3-thread new style, η οποία είναι αυτή η μεταβλητή. Επομένως, δεν χρειάζεται να ορίσουμε ξανά την ίδια, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή και θα χωρίσουμε σε αυτή την τιμή που θα μας επιστρέψει η συνάρτηση πρώτον τελεστή καταχώρησης. Λοιπόν, ως δεύτερη παράμετρο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το null. Λοιπόν, έχουμε κάνει λοιπόν αρχικοποίηση του mutex. Συνέχεια μας λέει να κάνουμε, να ορίσουμε το group για τα threads για να είναι το ένα. Όπως είχαμε δει, ήταν το δούμε στο προηγούμενο εργαστήριο αυτό. Πρέπει δύο συναρτήσεις να κάνουμε μία αρχικοποίηση των attributes και να καλέσουμε την set detach state και να ορίσουμε στο attribute ως δεύτερη παράμετρο το τι σταθερά που τυχνούμε. Επομένως, αρχικοποιούμε attributes με τον ίδιο τρόπο όπως η πιο πάνω η αρχικοποίηση mutex. Απλά αυτή η συνάρτηση παίρνει μία παράμετρο, συγγνώμη, είναι η μεταβλητή που θα αποθηκεύσουμε το attribute. Οπότε πρέπει να ορίσουμε μία μεταβλητή thread. Θα ονομάσω attribute και θα καταχωρήσω σε αυτή το αποτέλεσμα της αρχικοποίησης. Και μπορούμε να καλέσουμε για να ορίσουμε το τύπο με τη συνάρτηση pthread state. Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως πρώτο παράμετρο ένα το attribute. Ως δεύτερη παράμετρο παίρνει τη σταθερά που θέλουμε να ορίσουμε. Στην περίπτωση έχουμε joinable και θα έχουμε thread 8. Οπότε το ιδιαίτερο thread με την κλίση αυτή τη συνάρτηση γνωρίζει ότι οι threads τα οποία θα δημιουργηθούν θα έχουν αυτή την κατάσταση. Θα μπορούν δηλαδή να είναι joinable. Στη συνέχεια μας λέει να δημιουργήσουμε έναν βρόχο ο οποίος θα δημιουργεί τα νήματα χωρίς το define. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε να είναι έως τον αριθμό των threads που είναι 4, πάνω στα πάνω να μας δείχνει το limit. Το προηγούμενο εργαστήριο περάσαμε παραμέτρους με διάφορους τρόπους, είτε σαν μεταβλητή, είτε σαν πίνακα, είτε σαν δομή. Αυτή την περίπτωση, όσο βλέπω, θα χρειαστεί μόνο να περάσουμε ID που έχει το κάθε thread. Ενώς, καλύτερα είναι να περάσουμε έναν πίνακα που θα περιέχει τα ID. Όχι λοιπόν ένα πίνακα επάνω. Σαν τύπου ακεραίου pointer, ας ID's, είναι το χώρο όσα είναι thread μας.
Λοιπόν, τώρα λοιπόν για κάθε επανάληψη πρέπει να κάνουμε τα εξής. Όταν θα δεσμεύσουμε μνήμη, το task ID είναι ακέραιος, οπότε ας το παράσουμε σαν ακέραιο folder. Δεσμεύουμε μνήμη, όπως κάναμε και πιο πάνω, με μέγεθος ακεραίο. Παίρνουμε σε πίνακα. Νούμερο έχει επανάληψη, δηλαδή right. Και τέλος να δημιουργήσουμε το thread. Λοιπόν, ως πρώτο παράμετρο έναν πίνακα έτοιμο, threads, παίρνει κάθε θέση του. Δεύτερη παράμετρο έχουμε τον άλλο. Νομίζω ότι τον άλλο έχουμε το attribute. Οπότε θα βάλω τρίτη παράμετρο θα είναι το όνομα της συνάρτησης. Δεν την έχουμε κάνει ακόμη, θα τη φτιάξουμε στη συνέχεια. Και τέταρτη παράμετρο είναι το ID, το πίνακα με τα ID, τον οποίο θα το περάσουμε σαν header void. Λοιπόν, θα αφήσουμε το κομμάτι το 3 για τη συνέχεια. Θα συνεχίσουμε λίγο στη main για να τελειώσουμε το κύριο πρόγραμμα. Μας λέει να υπάρχει πρώτη εντολή καταστρέφει το attribute. Είναι παράμετρο με τα βιβλία που πήσαμε πάνω, το attribute. Στη συνέχεια μας λέει να κάνουμε έναν τρόπο που θα κάνει για κάθε thread join. Μπορούμε να κάνουμε πάλι μια επανάληψη από το 0 έως. Καλώντας την join να σημαίνει η main τροματισμό του κάθε επιμέρους thread. Η thread το ID του κάθε thread μας επιστρέφεται εδώ στον πίνακα threads, οπότε SI και ένα status, νομίζω μπορούμε να το κάνουμε και null. Αν έχουμε πρόβλημα, θα το αλλάξουμε. Έξω λοιπόν από αυτόν τον τρόπο που κάνουμε μόλις, θα τυπώνουμε το αποτέλεσμα, το sum δηλαδή, που περιέχεται στο strike. Okay. Και τέλος μας λέει να γίνεται καθάριση μνήμης αλφα-βήτα με τη συνάρτηση 3.
να πω ότι ό,τι κάνουμε δέσμευση με την άλλο, καλό είναι να το κάνουμε free στο τέλος του προγράμματος ή όταν θεωρούμε ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουμε την μεταβλητή. Τέλος, μας λένε να καταστρέψουμε το Mutex και να κάνουμε exit. Υπάρχει η thread, η οποία παίρνει παράμετρο που έχει το Mutex. Mutex sum. Παίρνει άλλο παράμετρο. Και τέλος να κάνουμε την exit, thread exit, η οποία περιμένει τελειώσουν όλα τα threads πριν γίνει έξοδος από την main. Αυτή θα είναι όλα τα δεδομένα που υπάρχει main. Μπορούμε εμείς ωστόσο να κάνουμε ακόμα συνάρτηση, η οποία θα γίνει το thread. Θα την κάνω σε ένα ίσως ξεχωριστό αρχείο. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα έχουμε και ένα αρχείο που μπορείτε να το βάλετε όποιο αρχείο θέλετε. Μπορείτε επίσης να το κάνετε και στη main, είναι στο ίδιο αρχείο όλα. Το κάνω εδώ για να δείξω και πώς γίνεται να κάνετε ένα πρόγραμμα σε ξεχωριστά αρχεία σε. Λοιπόν, στο compute.se λοιπόν, βάλω μόνο συνάρτηση. Η συνάρτηση μας λέει θα κάνει πολλαπλασιασμό και θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία. Οπότε, εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε συνάρτηση void pointer, η οποία θα έχει όνομα compute. Είναι μία παράμετρο στα threads, έχουν όλα void pointer στις συναρτήσεις και κάθε thread επιτρέπεται να έχει μία παράμετρο. Μέσα λοιπόν στο συνάρτηση αυτή θα γίνονται υπολογισμοί για το κάθε thread. Μας λέει λοιπόν ότι τα στοιχεία που θα εξεταστεί το κάθε μήμα θα εξαρτώνται από την παράμετρο που έχουμε δώσει και συγκεκριμένα ξεκινάνε από epi.thread.length. Επομένως, μπορώ να ορίσω, για παράδειγμα, δύο μεταβλητές, την RAN 1 και RAN 2. Ξέρουμε από πού θα ξεκινήσει και πού θα τελειώσει το κάθε thread. Η RAN 1, λοιπόν, έχει .str για το RAM
2022 θα έχουμε την αφαιρεθεί το .gr. Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε και τα include, θα τα κάνουμε λίγο στο τέλος για να εξηγήσω τι κάνουμε εδώ. Αυτές οι δομές και οι μεταβλητές θα πρέπει να γίνουν include από το αρχείο αυτό. Επομένως, θα βάλω τα include στο τέλος. Βάλω την STIO. Τώρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε από την παράμετρο το thread ID, το tab δηλαδή, που έχει μέσα η συνάρτηση. Και κάνουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε cast ξανά σε ακέρα τιμή. Επομένως, tab initial. Και θα έρχεται από την παράμετρο και να το κάνουμε μεταβλητή, μπορούμε να το κάνουμε enter. Επειδή μου υπάρχει αυτή, θα ονομάσω άλλο. Μέχρι εδώ έχουμε κάνει τον υπολογισμό για το όριο που θα έχει το κάθε thread, από πού δηλαδή θα ξεκινάει και πού θα σταματάει η for. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να συμβάσουμε τη for, η οποία θα ξεκινάει και θα ξεκινάει από run 1 και θα σταματά run. Μέσα στο port θα γίνονται οι υπολογισμοί που θέλουμε. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε το άθροισμα σαν μεταβλητή. Θα το γνωρίσω εδώ, WSAM. Λοιπόν, το άθροισμα λοιπόν θα είναι ίσο με ένα άθροισμα συν. Είναι του βίτα. Στη συνέχεια, όπως βλέπουμε, μας λέει να τυπώνει ένα μήνυμα. Θα το γράψω. Εντάξει, μπορείτε να το γράψετε εσείς για επαλήθευση. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τη τιμή που έχουμε τώρα, που είναι η SAM, με την global τιμή που έχουμε στο προηγούμενο αρχείο, στη main. Πάνω από τη main. Επομένως, για να γίνει αυτό, πρέπει λοιπόν τώρα να κλειδώσουμε το mutex. Θα γίνει μεταλλώντας η συνάρτηση mutex log. Παίρνει μία παράμετρο και είναι μεταβλητή που δημιουργήσαμε από το Mutex. Είναι η Mutex SAM. Αφού κλειδώσαμε το Mutex, πάει να πει ότι κανένα άλλο thread δεν μπορεί να γράψει εκείνη τη στιγμή στο track μας. Και μπορούμε να ενημερώσουμε όπως λέει με SIN ISON το SAM που υπολογίσαμε πιο πάνω. Αφού λοιπόν ενημερώσαμε και την τιμή του Strat, μπορούμε πλέον να κάνουμε unlock το Mutex. Αντίστοιχα με unlock, παίρνει και αυτή η παράμετρο.
Λοιπόν, τέλος, μπορούμε να κάνουμε exit. Όσο εδώ λοιπόν έχουμε κάνει τον υπολογισμό των επιμέρους για το αποτέλεσμα, έχουμε χρησιμοποιήσει τον Mutex για να ενημερώσουμε Global Strap. Μπορούμε πλέον να ενώσουμε αυτά τα δύο αρχεία, main.se και compute.se, από βάλεις χωριστά. Για να ενώσουμε λοιπόν αυτά τα δύο αρχεία, θα πρέπει τα πράγματα που μοιράζονται, δηλαδή κυρίως τα global πράγματα, να τα βάλουμε σε ένα αρχείο header, το οποίο θα το κάνουμε include. Και αυτό. Εδώ το αρχείο λοιπόν, στο αρχείο αυτό τώρα θέλουμε να πάρουμε κάποια κομμάτια από τη main, τα οποία ορίσαμε στη main. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν τα μοιράζονται αυτά τα δύο αρχεία, γιατί η compute μας χρησιμοποιεί και τη δομή και το mutex και τα threads και αυτές τις δύο παρέλες. Να πάρουμε αυτούσια, να το κοιτάξουμε. Να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, μπορούμε να διαγράψουμε για από εδώ. Απλά να το κάνουμε include. Να σημειώσω ότι include κάνεται με διπλά εισαγωγικά με χαρακτήρες ανισότητας. Χρειάζεται αν είναι στο ίδιο directory, δεν χρειάζεται να βάλετε ολόκληρο το path. Μπορείτε απλά να το κάνετε include έτσι. Στην compute. Οπότε ως εδώ θεωρώ ότι είμαστε καλά. Μπορούμε να αρχίσουμε να δημιουργούμε το make να γίνει μεταγλώτηση του πρόγραμμα. Λοιπόν, ξέρω αν το έχουμε κάνει μαζί, το έκανα στα λειτουργικά. Θα περιγράψω μία το make file, το πώς πρέπει να είναι το make file. Makefile λοιπόν δίνουμε οδηγίες προς το πρόγραμμα Make για να κάνει τη μεταγλώτηση του προγράμματός μας. Αρχικά μπορούμε να ορίσουμε μία μεταγλωτή σε σε, η οποία θα περιέχει τον compiler, θα συνειδητοποιήσουμε, ο οποίος είναι ο GCC. Στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε τη μεταγλωτή flags, η οποία παίρνει παραμέτρους, θα βάλω την παύλα i, θα κάνει include το dot directory. Λοιπόν, τώρα λοιπόν πρέπει να ορίσουμε τα targets τα οποία θέλουμε να γίνει compile. Θα ονομάσω το target C1, το οποίο αποτελείται από τη main και το compute. Λοιπόν, όταν θα θέλετε να περιγράψετε το τι θα γίνει στο target, πρέπει να βάλετε μπροστά το χαρακτήρα tab, είτε μία είτε δύο φορές, για να ξέρει το makefile ότι αυτή είναι η ενέργεια που πρέπει να κάνει. Επομένως, να χρησιμοποιήσουμε την μεταγλωτή CC, να πούμε έτσι, με το δολάριο και σε παρένθεση. Output, βγάζουμε το τελέσιμο C1. Κάνουμε link objects στα main.omicron και compute.omicron. Μην ξεχάσουμε και τον διακόπτη thread, ο οποίος χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη threading.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ βασικό makefile. Δοκιμάζουμε τα προβλήματα που βγάλουμε. Έχω ξεχάσει στη main να βάλω την τρίτη παράμετρο. Και στην αρχή, εδώ λοιπόν θα πρέπει να πει η ονομασία της ανάρτησης. Δοκιμάσω. Επίσης, επειδή τα δύο αυτά αρχεία βρίσκονται σε δύο συναρτήσεις, βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία, πρέπει στην να ορίσουμε και μία περιγραφή της συνάρτησης, ώστε να ξέρει και η main ότι κάπου υπάρχει η συνάρτηση. Οπότε, μπορούμε απλά να πάμε πάρουμε την περιγραφή της συνάρτησης, δηλαδή μόνο αυτή τη σειρά, και να την βάλουμε από όλα αυτά. Εδώ έχουμε να πούμε ένα πρόβλημα. Μη 41. Δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι που τους διαφεύγει. Έτσι, το έχουμε λύσει. Κάνει ένα λάθος εδώ, ή αυτόν τον τύπο, όχι να πάει, γράφει, τώρα. Έχουμε και ένα, θέλουμε και το shoot, το header, κάνουμε shoot. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η μεταγλώτηση έγινε με επιτυχία. Θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί
μου. Θα μας βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Βλέπω θέλει. Βρίσκεται κάποιο λάθος στην compute.sh στις πράξεις μας. Επειδή δεν προλαβαίνω να το βρω, θα σας πω και ένα ακόμη για το makefile και θα το κλείσουμε εδώ. Συγκεκριμένως πάντως είναι έτσι, απλά σε κάποιους υπολογισμούς δεν έχω κάνει σωστά την άθροισμα. Πρέπει λοιπόν το άθροισμα να βγαίνει 800, αν δεν κάνω λάθος. Το makefile, ότι να είναι ολοκληρωμένο, πρέπει να έχει και ένα target το οποίο κάνει clean. Target αυτό θα κάνει RM. Το object main, το build και το FLS moment. Επομένως, κάνουμε make. Ναι. Δεν έχουμε υπολείμματα από τη μεταγλώτηση. Λοιπόν, αυτή είναι πάνω κάτω η άσκηση. Πάμε λίγο να δούμε και το NPS. Λοιπόν, το NPS θα έχει ως θέμα τη δημιουργία ενός προγράμματος με νήματα, το οποίο το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο νήμα θα τυπώνει Hello World και το όνομα, και το δεύτερο τον αριθμό μητρό. Όμως, πριν τη δημιουργία του δεύτερου thread, θα πρέπει να γίνει να περιμένει μέσω μιας δομής συγκλονισμού για να ολοκληρωθεί το πρώτο thread. Οπότε, έχουμε δύο συναντήσεις, αυτό έχουμε δύο threads. Παίρνουμε παράμετρο. Αντίστοιχα, για το δεύτερο thread δημιουργώ ακόμη μία συνάντηση.